Η πολιτική ενασχόληση είναι η εφαρμογή των ισιωτικών πολιτικών. Την περιγράψαμε προηγουμένως. Αυτή που είπατε σε γενικές γραμμές. Είπα κατά πόσον είμαι ευχαριστημένος ή δεν είμαι, εν πάση περιπτώσει είναι αυτή. Πέραν αυτού υπάρχουν και το πρακτικό μέρος της ενασχόλησης. Για παράδειγμα, έχουμε την ευθύνη του εφοδιασμού των νησιών μας με νερό. Μια διαχρονική πληγή για όλο το Αιγαίο, για Κυκλάδες, Δωδεκάνησες. Δέσανε τα καράβια τώρα. Τα καράβια λειτουργούν. Α, λειτουργούν. Λειτουργούν και έχουν καλυφθεί οι πάντες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε η Γενική Γραμματεία και μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Πείτε την επιγραμματικά, έτσι. Προμηνώς είχαμε μια κραυγή αγωνίας από τη Μύκονο που έλεγε ότι 1η Αυγούστου η Μύκονος δεν θα είχε νερό. Δεν θα είχε επαρκείς ποσότητες νερού. Με ευθύνη της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αρχής. Είχε ανάγκη δηλαδή από 2.000 κυβικά νερό την ημέρα. Και μας ζητήθηκε αν μπορούμε να μεταφέρουμε νερό πάλι με υδροφόρο πλοίο. Αυτό ήταν και πρακτικό σαν έφικτον, να έχει ένα καράβι που να πηγαίνει κάθε μέρα. Δηλαδή, ήθελες δύο καράβια, ένα να πηγαίνει και ένα να γυρνάει με 2.000 κυβικά νερό. Δεν υπήρχαν αυτά τα καράβια και το κόστος ήταν δυσβάστατο. Γιατί κάθε κυβικό νερό που μεταφέρεται στοιχίζει γύρω στα 10 ευρώ. Τι λέτε? Ναι, βέβαια. Πιο ακριβό το νερό από το βίσκι. Δηλαδή η μεταφορά του είναι. Είναι πανάκριβη. Πανάκριβη. Είναι πανάκριβη η διαδικασία. Καταφέραμε εκεί, παρενέβησαν οι πάντες. Και τι κάνατε λοιπόν? Εκεί η αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα είναι ότι χάλασε μια εγκατάσταση, μια μονάδα αφαλάτωσης που είχε η Μύκονος. Η Μύκονος έχει δύο μονάδες αφαλάτωσης και δύο φράγματα. Η μία χάλασε το 11, θεώρησαν καλό να μην την επισκευάσουν από τότε, λέγοντας ότι έχουμε τα φράγματα, καλυμμένοι είμαστε. Η δεύτερη που παρήγαγε 4.500 μονάδες, ξαφνικά άρχισε να παράγει 3, δηλαδή χάθηκαν άλλα 1.500 κυβικά την ημέρα. Και έντρομοι διαπίστωσαν ότι οι ποσότητες στα φράγματα δεν ήταν επαρκείς για να τους καλύψουν. Άρα, για τους μήνες του καλοκαιριού χρειαζόντουσαν 60.000 κυβικά νερό την ημέρα πρόσθετα. Εκεί καταφέραμε με συνοπτικές διαδικασίες και βέβαια. Εδώ έπαιξε ρόλο και η ιδιότητα, η επαγγελματική μου ως μηχανικού, για να αποφύγουμε διαδικασίες αδειοδοτήσεων. Νοικιάσαμε μονάδες αφαλάτωσης, ευτυχώς βρήκαμε. Ο Δήμος Σύμης είναι ρηγμένος. Δεν παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους ΚΑΠ, τα χρήματα που αντιστοιχούν στη λειτουργία αυτών των μονάδων. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Κατάλαβα. Έτσι, εδώ έχει δίκιο. Μάλιστα. Δηλαδή, αλλά δεν είναι. Δεν νομιμοποιούμε εγώ να πληρώσω το ρεύμα των μονάδων αφαλάτωσης της Σύμης. Κατάλαβα. Η Γενική Γραμματεία είναι. Από το Πρωθυπουργικό Γραφείο τι σας είπαμε, το μαξί μου? Δεν με πήρε κανείς από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Με πήρε ο Υπουργός και μου λέει: πάρε το Δήμαρχο της Σύμης και μίλα μαζί του. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό σας είπα απλώς. Ναι. Πάρε το Δήμαρχο της Σύμης και μίλα. Λοιπόν, και όντως ήθελε, επειδή ήταν χαλασμένες εκείνες μέρες οι μονάδες, ένα καράβι ή δύο καράβια τα οποία στείλαμε και τελείωσε. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει ένα αίτημα να καλυφθεί η δαπάνη του ρεύματος. Αλλά η δαπάνη του ρεύματος, όπως εξήγησα στον κύριο Δήμαρχο, δεν είναι ούτε ευθύνη ούτε υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας. Είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τους ΚΑΠ να πληρώνει το κόστος του ρεύματος. Η Γενική Γραμματεία έχει κονδύλια μόνο για την μεταφορά νερού. Με υδροφόρα πλοία. Μάλιστα. Και για την κατασκευή κάποιων μονάδων αφαλάτωσης που και εδώ, σε αυτό το κύκλωμα, πρέπει να γίνει, να μπουν κάποιες βάσεις, διότι μονάδες αφαλάτωσης κατασκευάζει η Γενική Γραμματεία, κατασκευάζει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, κατασκευάζουν οι Δήμοι μόνοι τους, κατασκευάζουν οι ιδιώτες μόνοι τους. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε μία τάξη και είναι το δεύτερο στοίχημα. Με τον Υπουργό, τον κύριο Βαραβητσιώτη, πώς τα πάτε? Άριστα. Άριστα,